Ραφαέλα και μετά από πάρα πολύ καιρό βλέπεις ξανά Bibidi Bobidi Tube. Πραγματικά έχω περάσει γύρω στους 7-8 μήνες, δεν ξέρω καν πώς το λέω αυτό το βίντεο, νομίζω έχω ξεχάσει να κάνω edit, να γυρίζω, να βάζω τα σωστά πλάνα, τα πάντα όλα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα αυτούς τους 7-8 μήνες και γι' αυτό σταμάτησα και να κάνω. Βασικά ένας κύριος λόγος ήταν ότι δεν είχα λάπτοπ, αλλά και ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και διαφορετικό background, διαφορετικό σπίτι, διαφορετική πόλη, διαφορετικά όλα τα πάντα όλα. Και όπως έχεις καταλάβει από τον τίτλο του βίντεο, αν δεν το ξέρεις ήδη, υπάρχει μια έτσι κατάσταση εδώ. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά αποτυπώνεται στην κάμερα αυτή η υπέροχη κλίτσα μου. Αυτή η τέλεια κλίτσα μου μέσα έχει μια τέλεια μπεβούλα που θα βγει σε 20 μέρες από τώρα που γυρνάω το βίντεο. Δεν έχεις καταλάβει από τον τίτλο, εκτός το ότι είμαι έγκυος. Σήμερα θα κάνω το βίντεο για το τι θα πάρω μαζί μου στο μευτήριο, τι έχω βάλει στη βαλίτσα κτλ. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πολύ λίγο θα αλλάξει το στυλ του καναλιού. Θα γίνει και λίγο μαμαδίστικο τώρα, μιας και θα είμαι μαμά, αλλά βέβαια τα πράγματα για το σπίτι, όλα η διακόσμηση, τα DIY και όλα αυτά θα συνεχιστούν γιατί τα λατρεύω όσο μπορώ βέβαια. Γιατί φαντάζομαι, υποψιάζομαι ότι θα έχω πολύ λιγότερο χρόνο. Αλλά γενικά όχι, θα δούμε με το σπίτι, αλλά θα είναι και λίγο πιο μαμαδίστικο το κανάλι. Λοιπόν, τι θα πάρω μαζί μου στο μευτήριο. Αρχικά αυτή την τσάντα για το μευτήριο θέλω να την κάνω εδώ και μήνες γιατί μετά είμαι αγχώδης, αλλά κατέληξα να την κάνω την προηγούμενη εβδομάδα που μου είπε ο γιατρός μου «Δεν έχεις κάνει την τσάντα». Δεν την έχεις κάνει! Και την έκανα. Αρχικά θα πάρω αυτή την τσάντα. Τη μικρή λιτή και απέρυτη. Αυτή είναι εδώ. Που είναι η τσάντα του καροτσιού. Τώρα θα μου πείτε γιατί να πάρω τόσο μικρή τσάντα, γιατί είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν βαλίτσες. Θα το μάθω άμα είμαι λάθος. Σίγουρα. Αλλά γενικά έτσι, σε όλα τα ταξίδια παίρνω πολύ μικρές βαλιτσούλες. Δεν παίρνω ποτέ έτσι πολλά πράγματα. Είμαι πολύ οργανωτική, παίρνω τα απόλυτα σοβαρά. Οπότε θα πάρω αυτήν εδώ την τσάντα που είναι του καροτσιού. Τέλεια. Έχει θικάκια εδώ πέρα να βάλω τα πράγματά μου. Έχει, αν δεν είναι φερμουάρι είναι, έχει φερμουαράκι για ό,τι χρειάζεται. Και μέσα γενικά κρύβω γιατί έχω τα βρακάκια μου, μέσα δεν θα σας τα δείξω, αλλά θα πάρω και βρακάκια μαζί μου. Και μέσα γενικά εντάξει έχει χώρο να χωρέσει αυτά που θέλω να χωρέσει. Οπότε γενικά αυτή θα είναι η τσάντα μου. Και θέλετε να τη γεμίσουμε μαζί. Ας τη γεμίσουμε μαζί. Λοιπόν, πρώτα θα σας πω τι έχω πάρει. Αρχικά πρέπει να πάρεις 3 νυχτικά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα, γιατί είναι καλοκαίρι και σε όλα τα μαγαζιά με πιτζάμες, σόρουχα, δεν ξέρω και εγώ τι, πουλάνε μαγιό, οπότε δεν μπορούσα να βρω νυχτικά. Πήρα όμως για την πρώτη μέρα ένα εξαιρετικά σεξουαλικό νυχτικό. Δεν είναι νυχτικό, είναι φουστάνι, αλλά τι να το κάνω. Εγώ το πήρα για νυχτικό τώρα αυτό. Αυτό θα βάλω γιατί φαντάζομαι ότι την πρώτη μέρα θα είμαι πολύ κουρασμένη. Θέλω κάτι άνετο, να με βολεύει, να μπορώ να κάνω τη δουλίτσα μου με το θυλασμό. Γιατί πρέπει να είναι ανοιχτά με ντεκολτέ εδώ πέρα, για να μπορείς να το κατεβάζεις. Οπότε πήρα αυτό το φοβερά σεξουαλικό νυχτικάκι. Τέλειο, απίστευτο έτσι. Αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ προσερωτεύασμα γιατί είναι και καλοκαίρι, έχει πολύ ζέστη, είναι πολύ μαλακό και γενικά είναι βολικό έτσι, είναι καλό θεωρώ για την πρώτη μέρα. Οπότε αυτό είναι το ένα νυχτικάκι που πήρε, έχει και αυτές τις μπόχο τις φουντίτσες, εντάξει τώρα, τι να λέω. Ναι, το ένα το νυχτικάκι. Μετά πήρα αυτά τα πιτζαμάκια που τα πήρα από το H&M γιατί δεν μπορούσα να βρω πουθενά πιτζάμες όμως καλοκαιριάτικα και νυχτικά, πουθενά. Είναι το πάνω και το κάτω και είναι πάρα πολύ μαλακά και πάρα πολύ βολικά. Μην το βλέπετε έτσι, έτσι τεράστιο, τέτοια φοράω τώρα. Βέβαια, ναι. Ναι, και είναι και έτσι πιο έτσι εμφανίσιμα. Πόσες φορές έχω πει έτσι δεν ξέρω. Είναι πιο εμφανίσιμα γιατί θα έρχεται και ο κόσμος να με βλέπει και μπουρούμπουρου. Πάλι έχουμε εδώ το ντεκολτέ που κατεβαίνει εύκολα για να μας βοηθάει με το μωράκι μας, με το θυλασμό. Οπότε είναι και αυτά εδώ τα πιτζαμάκια. Μετά, λοιπόν, αυτό που θα δείτε τώρα είναι σατέν νυχτικάκι, το οποίο θα μου πείτε με αυτό θα πάω στο μευτήριο. Θα σας πω ότι αυτό είναι από τα πιο σεμνά που μου δείχνανε στα μαγαζιά. Ας πούμε, πήγαινα Συγνώστες ακλησίδες δεν θα τις πω. Και έλεγα, θέλω ένα νυχτικάκι να έχει ντεκολτέ ή κουμπάκια ή κάτι για την κλινική, για το μευτήριο. Και μου δείχνανε χαμός, μαύρα, δαντέλες, διαφανή, γκλιζέ. Απίστευτα, σαν να είπα ρε παιδί μου ότι θέλω ένα νυχτικάκι γιατί θα πάω πενθήμερη τρίτη ηλικίου και θα είμαι με τα γόρι μου. Ή θέλω ένα νυχτικάκι γιατί θέλω να κάνω κάτι πολύ σεξουαλικό και κάτι τέλεια. Τέτοια μου δείχνανε. Οπότε αυτό είναι βέβαια σαντέν και εντάξει, δεν είναι και το πιο μαμαδίστικο, αλλά είναι ένα decent νυχτικό πιστεύω για να πάρεις στο μευτήριο. Άσπρο και αυτό βολικό βέβαια. Αυτό επειδή εγώ εμένα γενικά δεν με βολεύει το σατέν. Άλλος μπορεί να τους βολεύει, δεν ξέρω αν θα με βολεύει στον ύπνο, αλλά γενικά για τον κόσμο που θα έρχεται να με βλέπει και τέτοια. Εντάξει, μου φοράει αυτό το μπλε που έριξα στην αρχή, έτσι. Έτσι. Και μετά ήθελε ρομπίτσα και πήρε αυτή την τέλεια. Ρομπίτσα. Με πήρε και αυτή σατέν, αλλά δεν πειράζει. Είναι τέλεια και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Ορίστε, λουλουδάτη. Υπέροχη. Μόνο 10 ευρώ προσφέρα. Όχι. Αλλά έτσι λέω, θα το διαφημίζω. Μια πληροπίτσα τέλος πάντων να φορά πάνω από τα νυχτικά. Γιατί εντάξει, θα είναι πρισμένο το στήθος μου, όλα τα νυχτικά με ντεκολτέ. Δεν είναι ωραίο να τα έχω φατσαφόρε. Οπότε αυτή είναι εδώ η ρομπίτσα. Εμένα μου είπανε να πάρω και ρομπίτσα. Αλλά άλλες μαμούλες λένε ότι δεν πήρανε. Ναι, γιατί δεν τη χρησιμοποίησαν. Ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι. Αλλά εγώ θεωρώ πιο ωραίο όταν έρχεται ο κόσμος να φοράω τη ρομπίτσα μου και να μην είμαι με τα νυχτικά μου και να φαίνεται γιατί και τα στοιχεία μου έχουν πολύ χοντρές τυράδες και τέτοια. Αλλά εντάξει. Το επόμενο πράγμα που θα πάρω μαζί μου φυσικά είναι σουτιέν θυλασμού. Τα οποία, εντάξει, εκτός ότι έχω ανέβει 3 νούμερα στο σουτιέν. Είναι αυτά εδώ με το κλειψάκι που το κάνεις έτσι τσαχμιά, τσακ και κατεβάζεις και φυλάζεις. Τέλειο. Αυτό ενώ μου κάνει στο κάτω, δεν μου κουμπώνει πίσω, δεν ξέρω μέχρι τότε αν θα μου κουμπώνει. Γενικά είναι όμως πολύ μαλακό και βολικό, θυλασμό μου είναι. Φαντάζομαι τώρα που θα ξεπριστεί η κοιλίτσα μου θα μου κουμπώνει καλύτερα. Οπότε αυτό είναι το ένα στιάν θυλασμό πήρα και αυτό είναι το άλλο. Τι κάνω, χαμός, πανικός. Το οποίο δεν είναι στιάν θυλασμό, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι σαν μπουστάκι, έτσι αθλητικό κάπως, που αυτό με έχει βολέψει πάρα πολύ όλο το καλοκαίρι. Οπότε θα το πάρω και αυτό μαζί μου και φαντάζομαι θα το κατεβάζω. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό, δηλαδή δεν έχουν μπανέλες και τέτοια. Γιατί η πληροφορία, η μπανέλα εμποδίζει το μαστό και δεν μπορείς να παράγεις γάλα. Τέλεια, το κανάλι μου φουλ μαμαδίστικο πλέον. Και δεν μπορείς να παράγεις γάλα, αλλά μπορείς να σου δημιουργήσεις και μαστίπιδα. Οπότε θέλουμε χωρίς μπανέλες και τέτοια. Αθλητικά, αν δεν θέλεις να πάρεις θυλασμού, γιατί θυλασμού είναι και πολύ ακριβά και τέλος πάντων. Μετά από είδη υγιεινής πάμε τώρα. Οδοντόβουρτσα, βέβαια. Αποσμητικό, το οποίο μας είπανε να μην έχει έντονη μυρωδιά, γιατί να ξέρετε, εσείς που το βλέπετε και πιθανότητα θα γίνετε μανούλες, γιατί για ποιο άλλο λόγο να βλέπει κανείς αυτό το βίντεο, αν δεν τον ενδιαφέρει. Δεν πρέπει τα αποσμητικά μας στο μευτήριο να έχουν έντονες μυρωδιές. Γιατί τα μωράκια έχουν πολύ έντονη την αίσθηση της όσφρησης. Έχουν πολύ έντονη την αίσθηση της όσφρησης τις πρώτες μέρες και θα τους αποθεί από. Όταν το βάζω στο μαστό για να θυλάζει, θα τους αποθεί μυρωδιά από το κοσμητικό. Οπότε θέλουμε με απαλές μυρωδιές. Εντάξει, εμένα αυτό έχει σχετικά τελείως και ουδέτερη μυρωδιά. Τώρα μπορείς να πάρεις και κάτι τελείως άσμο. Απλά εγώ επειδή παίρνω στο σπρέι δεν έχει τελείως άσμο. Ξηραφάκι. Δεν ξέρω πού θα το χρησιμοποιήσω και γιατί, αλλά ας πάρετε καλό και κακό ένα ξηραφάκι. Μπατονετίτσες, γιατί κάνεις μπανάκι κάθε μέρα. Και τώρα έχουμε εδώ τα επιθέματα στήθους, τα οποία, ναι, άγνωστο για μένα ακόμα, θα το δω. Είναι για να μην λερώνεις τα ρούχα σου με το γάλα, φαντάζομαι, έτσι μου έχουν πει. Άπειρες σερβιέτες, άπειρες, χαμός, πανικός, γιατί θα έχεις πάρα πολύ αίμα και καλό είναι να παίρνουν και εσώρουχα, θα έχω. Να παίρνουμε και εσώρουχα μιας χρήσης, αλλά εγώ δεν πήρα. Σακουλίτσα για τα άπλυτα. Το βιβλιάριο υγείας που ήταν το πρώτο πράγμα που έβγαλα για να βάλω μέσα στην τσάντα, γιατί θα το ξεχνούσα. Βέβαια, έλεγα ότι δεν το χρησιμοποιώ ποτέ, πάω παντού με το άμκα μου, αλλά τώρα λέω αφού το έλεγε στη λίστα, ας το πάρω, μη συμβεί τίποτα και δεν το έχω, μήπως είναι απαραίτητο, οπότε να δω πρώτα πράγματα γιατί μπορεί να το ξεχνούσα. Και τέλος, αυτό είναι νυχτικάκι Απίστευτα σεξουαλικό και αυτό. Δεν το έδειξα, ντρέπομαι λιγάκι, αλλά τι να κάνω. Mommy life. Εξαιρετικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρω όμως, γιατί έχω πάρει ήδη 3. Θα δω. Το αφήνουμε εδώ. Θα δούμε. Και τώρα... Λοιπόν, θα κλείσω την τσαντούλα μου, γιατί προς το παρόν αυτά θα πακετάρω. Εδώ μου, τέλεια. Και εδώ είναι τα πράγματα της μπουμπούκας μου, τα οποία δεν θα τα βάλω μέσα στην τσάντα ακόμη, γιατί τα έχω πλυνεί με το παιδικό, το απορριπαντικό και τα έχω σιδερώσει και είναι καθαρά και μπουρμπουρ. Δεν θέλω να τα βάλω ακόμα στην τσάντα, τα φυλάω στο σιρτάρι και απλά όταν είναι να πάω στην κλινική το θα τα πάρω και θα τα βάλω μέσα στην τσάντα. Και έχουμε και λέμε, λοιπόν, αρχικά το μευτήριο που θα γεννήσω εγώ δεν μας ζήτησε ούτε φορμάκια, ούτε πάνες, ούτε τίποτα. Το μόνο που μας είπαν είναι να έχουμε το ρουχαλάκι εξόδου, γιατί όλα τα άλλα τα βάζουν αυτοί. Οπότε έχω απολύτως απαραίτητα πράγματα. Πιπίλα. Τόσο μικρή. Τόσο μικρή. Την οποία βέβαια θα την αποστηρώσω πριν φύγουμε. Τώρα δεν είναι αποστηρωμένη, γιατί υποστηρίζω την κρατάει τόσο πολύ. Αλλά είναι η πιπιλίτσα μας. Πήρα ένα ζευγάρι καλτσάκια για τις πρώτες μας, γιατί θέλω να βγάλω και μια πρώτη φωτογραφία, έτσι, εντάξει, παρότι μας παρέχει ο χαλάκι το μεθύρο, να είμαστε και λίγο πιο ζουνιάρικα ντυμένες. Είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται το πόσο μικρό και πόσο τέλειο είναι και έχει αυτή η πεταλουδίτσα πάνω. Ένα ζευγάρι καλτσάκια λοιπόν. Γιατί παρότι είναι καλοκαίρι, τα μωράκια χάνουν θερμοκρασία από τα άκρα τους. Γι' αυτό πρέπει να μην τα έχουμε έτσι γυμνά, επειδή είμαστε εμείς γυμνοί, όχι. Αυτό εδώ το φανελάκι θα τα βάλουμε για να βγάλουμε τις πρώτες μας φωτογραφίες στις αναμνηστικές. Δηλαδή τα πράγματα, αυτά τώρα τα 3 καλτσάκια αυτά, η κορδελίτσα και αυτό το φανελάκι μπορούσα και να μην τα πάρω δηλαδή, αλλά εγώ τα πήρα. Τα απαραίτητα, δηλαδή τα 3 απαραίτητα που χρειαζόμασταν από την κλινική ήταν φορμάκι εξόδου, το οποίο λέει Don't forget to be awesome. Και τα μυρίζουν τόσο τέλεια τα μορδίστικα ρούχα που απλά θέλεις να τα φας. Και τα μωράκια μετά όταν γεννιούνται και αυτά θέλεις να τα φας. Οπότε το πιτζαμάκι μας. Και πήρα τώρα μια κουβερτούλα αγκαλιάς λίγο πιο χοντρή για να στρώσω όταν φύγουμε κάτω στην Καλαθούνα και ένα λεπτό συντονάκι για να σκεπαστούμε, γιατί μπορεί να είναι καλοκαιράκι ακόμα, αλλά τα μωράκια μας κρυώνουν, οπότε αυτά είναι τα πράγματα. Αυτά είναι τα πράγματα που έβαλα με τη τσάντα μου για το μευτήριο. Μου λείπουν ακόμη να βάλω οδοντόκρεμα, πιστολάκι για τα μαλλιά. Θα πάρω και μια ισιωτικούλα έτσι για να είμαι πιο ωραία όταν θα έρχεται ο κόσμος. Τα λένε οι άνθρωποι που βλέπουν το βίντεο, τι λέει αυτή η τρελή, αλλά ναι, θα την πάρω. Έτσι μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσω, αλλά θα την πάρω. Και καλλιτικά, αυτά είναι που δεν έδειξα, αλλά θα μπουν και αυτά μέσα στην τσάντα. Θα μου πείτε που θα χωρέσουν όλες αυτήν την τσάντα. Όλα χωράνε. Και εδώ τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να είναι βοηθητικό για άλλες μανούλες που θα χρειαστεί να πακετάρουν τη βαλίτσα σου για το μευτήριο. Βέβαια, άλλοι μπορεί να διαφωνούν μαζί μου με αυτά που πήρα και γιατί πήρα τόσο μικρή τσαντούλα κτλ. Εγώ αυτά θεώρησα απαραίτητα. Θα δω αν είμαι σωστή σε αυτά που έχω πάρει ή αν χρειαστώ παραπάνω πράγματα ή αν πήρα πολλά ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι είναι όταν είσαι νέωμα, πειραματίζεις, δοκιμάζεις, μαθαίνεις. Οπότε η πορεία θα δείξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο μετά από τόσο πολύ καιρό και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που hopefully ελπίζω να είναι το vlog από τη γέννηση της κόρης μου. Οπότε